Θέλουμε να μάθουμε, γι' αυτό και σας ρωτάμε, τι θα κάνετε, τι μέτρα θα πάρετε, έτσι ώστε αυτά τα βιβλία για τα ξενόγλωσσα μαθήματα να δίνονται δωρεάν στους μαθητές, σε όλους τους μαθητές των λυκείων. Ευχαριστώ. Ορίστε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Συνάδελφε, θα συμφωνήσουμε ότι το γεγονός ότι δεν διανέμονται δωρεάν τα βιβλία των ξένων γλωσσών στο Λύκειο συνιστά παρέκκληση από την αρχή της δωρεάν εκπαίδευσης. Θα μου πείτε ότι η μεγαλύτερη παρέκκληση στη χώρα μας από το καθεστώς της δωρεάν εκπαίδευσης είναι τα φροντιστήρια. Και οι λαϊκές οικογένειες, αλλά και όλες οι οικογένειες, γνωρίζουν ότι από ένα σημείο και πέρα, ιδιαίτερα την περίοδο του Λυκείου και της προετοιμασίας των παιδιών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάμπτεται δυστυχώς η αρχή της δωρεάν εκπαίδευσης. Και ξυλώνονται οι οικογένειες, σήμερα σε συνθήκες, είναι η αλήθεια, μεγάλης οικονομικής κρίσης, για να υποστηρίξουν το δικαίωμα των παιδιών στη μόρφωση. Αυτό δεν αποτελεί βεβαίως σε καμιά περίπτωση άλοθη και δεν δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν δίνονται, δεν διανέμονται στο γυμνάσιο δωρεάν βιβλία ξένων γλωσσών. Πώς συνέβη όμως αυτό? Γιατί και εμείς το κληρονομήσαμε. Από τη συγγραφή των βιβλίων των ξένων γλωσσών που έγινε και ήταν επιχορηγούμενη από κοινοτικά κονδύλια, εξαιρέθηκαν τα βιβλία του Λυκείου. Πιστεύουμε ότι σε επόμενη δράση που θα έχουμε θα ολοκληρωθεί η συγγραφή και η έκδοση των διδακτικών βιβλίων ξένων γλωσσών και για το Λύκειο. Θα ήθελα όμως να θέσω ένα θέμα επί τη ευκαιρία που είναι κρίσιμο θέμα και αφορά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Δεν είναι μόνο τα βιβλία των τάξεων του Λυκείου που επιβαρύνουν οικονομικά τις οικογένειες. Είναι και ο κύκλος της αναγνώρισης, της πιστοποίησης του επιπέδου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης που γίνεται με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια έξω από το δημόσιο σύστημα που επιβαρύνει δυστυχώς ακόμη με μεγαλύτερα έξοδα τις ελληνικές οικογένειες. Γι' αυτό εμείς έχουμε προχωρήσει και θα φέρουμε και σύντομα στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο, το επόμενο διάστημα, έχουμε προχωρήσει στην διεύρυνση, στην καθιέρωση και διεύρυνση του προγράμματος διδασκαλίας των ξένων γλωσσών με την κατοχήρωση ενός κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Έτσι ώστε, χωρίς να πληρώνουν οι μαθητές και οι οικογένειές τους, να πιστοποιείται το επίπεδο της γλωσσομάθειάς τους. Υπάρχει ένα ερώτημα στο οποίο οφείλουμε να απαντήσουμε. Γιατί παρότι γίνονται τόσα χρόνια διδάσκονται τα παιδιά ξένες γλώσσες στη δημόσια εκπαίδευση, αναγκάζονται να πάνε στα φροντιστήρια για να μάθουν να μιλούν τις ξένες γλώσσες? Αυτό κατά την γνώμη μου πρέπει να είναι η βάση, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα πρέπει να είναι η βάση για την αναμόρφωση των προγραμμάτων διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Δεν είναι μόνο θέμα ωρών, είναι και θέμα κατεύθυνσης εκπαιδευτικής. Και προφανώς ένα παιδί που τελειώνει σήμερα το δημόσιο σχολικό σύστημα θα πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε με τον πιο άρτιο τρόπο τη χρήση γλωσσών. Και όταν εννοώ γλώσσα, εννοώ την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, εννοώ ξένη γλώσσα, κατά προτεραιότητα τα αγγλικά, αλλά και άλλες δυνατότητες. Και γλώσσα είναι και τα μαθηματικά, γλώσσα της επιστήμης. Πρέπει και αυτή τη γλώσσα να γνωρίζει το παιδί. Και αυτά, αν θέλετε, αυτή η άποψη, η παραδοχή για την με ενευρία ενία γλωσσική κατάρτιση και εκπαίδευση των παιδιών αποτελεί και τη βάση όλης της συζήτησής μας για την αναμόρφωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι προσπαθούμε ώστε στο επίπεδο όταν τελειώνει το παιδί την υποχρεωτική εκπαίδευση, 9 χρόνια είναι σήμερα, ελπίζουμε να επεκτείνουμε το χρόνο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να κάνουμε βήματα στο άμεσο διάστημα, θα κάνουμε συζήτηση στη Βουλή για αυτό το ζήτημα. Όταν τελειώνει το παιδί την υποχρεωτική εκπαίδευση, ο μαθητής και η μαθήτρια να έχουν επίπεδο Β2 στην πρώτη
ξένη γλώσσα που έχουν μάθει και Α2 στη δεύτερη ξένη γλώσσα. Τα νέα προγράμματα σπουδών ακολουθούν την κλίμακα του Συμβουλίου της Ευρώπης Α1, Α2, Β1, Β2 και Γ1, Γ2. Επαναλαμβάνω, έχετε δίκιο στη διατύπωση της ερώτησής σας και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βελτιώσουμε το θέμα αυτό. Κάτι τελευταίο. Να κλείνουμε, κύριε Υπουργέ. Τελειώνω αμέσως. Γιατί έχουμε δύο νομοσχέδια σήμερα. Ναι, τελειώνω. Η επικαιρότητα σας ανάγκασε να κάνετε μια αναφορά στο θέμα των θρησκευτικών. Την δέχομαι την αναφορά σας. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι η πάγια θέση της αριστεράς που αναφέρατε και κάπως με έχει ξενήσει η στάση του κόμματός σας μέχρι τώρα, ακόμα και ο Ζωσπάστης, όπου χθες δεν αναφέρθηκε σε ορισμένα ζητήματα επικαιρότητος. Δέστε το και θα καταλάβετε. Ευχαριστώ.